έγιναν πρόσφατα οι δηλώσεις της... Μην το ξαναρχίζει με αυτό, γιατί θα σας απαντήσω και θα πάρω ανάποδες. Τίποτα άλλο. Ναι, πάντως... τι άλλο θέλετε. Εκτός από αυτό. Είστε από τους ηθοποιούς πάντως που πάντοτε σέβεστε τους ανθρώπους που παίζετε μαζί, είτε σε μία παράσταση, είτε σε μία... Όλους τους σέβομαι, αλλά... Να σέβονται και άλλοι όμως. Θέλουμε τα σχόλιά σας για αυτό που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες που είναι στον δικό σας χώρο το καλλιτεχνικό. Ναι. Το χώρο των ηθοποιών. Ναι. Προέκυψε να θυμάμαι. Τώρα για την παράσταση δεν λέμε. Ναι, για την παράσταση ή για κλειδαρότρυπες να μιλάμε. Όχι, δεν είναι κλειδαρότρυπα. Δεν είναι κλειδαρότρυπα, είναι πράγματα που τα ανάγεται σε θέματα χωρίς να έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Θέλετε να πούμε τώρα για τη γυναίκα μου, για τη θεία μου, για την παππούτσια. Θέλουμε να πούμε για τον Μάνο Παπαγιάν και την ισοφία του που τσακώθηκαν. Μάλιστα. Θέλετε να το εκμεύσετε. Αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή από ποιους, από τα πρωινάδικα, από ποιους γίνεται. Από κανένα στοχαστή και δεν το ξέρω. Μονίμως αναπαράγει την το να κάνει μήνυση κανείς, δεν μητό είναι. Άμα πλακωθεί με κάποιον, και εγώ μπορώ να πλακωθώ με κάποιον, να πάω μήνυση. Αλλά εσείς η αναπαραγωγή όλου αυτού του... Η δουλειά σας είναι αυτή. Το detective-λίκι είναι η δουλειά σου. Επειδή όλοι λένε απλά ότι στα καμαρίνια είναι όλα καλά, ότι υπάρχει ένα κλίμα ειρηνικό. Παιδιά, πουθενά δεν είναι απόλυτα καλά. Απόλυτα καλά που δεν είναι. Θα τα αναλάβει η δικαιοσύνη. Και εσείς να μην ρωτάτε με τόσο ζήλο για βλακίες. Να μας πείτε για σας τι ετοιμάζετε. Να σας πω βέβαια. Συμμετέχω σε μια παράσταση που λέγεται Πολυτεχνία της Κερυμοσβήτης στο θέατρο Αθηνά. Έτσι. Τώρα μην με ρωτήσετε τι βρακή φοράω. Δεν θα κατεβάσω τα βρακιά μου για να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Είμαι αυτό. Ευχαριστώ. Καληνύχτα.